στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκτη, πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού, παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και της ζωής ο χορηγός, ερθέτε σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας της χάσης ημών. Αμήν. Έχουμε και σε περασμένες επαφές που έχουμε εδώ για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, τι μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Συνοπτικά, ότι είναι ο Χριστός εκείνος από τον οποίον έγιναν τα σύμπαντα, λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος, διού και τους αιώνας επίησε. Δηλαδή, δια του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Πατέρας Θεός δημιούργησε τα εις τον ουρανό και τα εις τη γη όλα. Άλλωστε το ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως. Λέμε διού τα πάντα εγέννητο. Δια του προσώπου δηλαδή του Κυρίου Ιησού Χριστού έγιναν όλα. Όμως αποβλέπουν όλα όσα έγιναν από τον Κύριο κατευθείαν στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Πατέρα, σε εκείνον τον Πατέρα κατευθύνονται όλα και εκεί θα καταλήξουν μία ημέρα. Όπως και να κάνουν, ή σήμερα ή αύριο, γιατί τόσο γρήγορο είναι το αύριο όσα χρόνια κι αν είναι, που δεν καταλαβαίνει κανείς πότε πέρασε. Λοιπόν, όλοι και όλα με το πρόσταγμα του Κυρίου θα αλλάξουν αυτομάτως και θα περιέλθουν στην απόλυτη δικαιοδοσία του Κυρίου, πέρα για πέρα. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σήμερα ένα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρωπότητας έχει σκληρύνει την καρδιά του. Την έχει σκληρύνει την καρδιά του. Την έχει κάνει πέτρα με την ανυπακοή και την απήθεια στο Δημιουργό του. Δεν είναι φαινόμενο βέβαια τωρινό να το να παρουσιάζονται άνθρωποι που αρνούνται ή βρίζουν ή και βλαστημούν τον Θεό και με λόγια και με έργα. Δεν είναι τωρινό. Είναι φαινόμενο που παρουσιάζεται, θα λέγαμε, από καταβολής κόσμου, από τότε που έγινε ο κόσμος. Όμως, η περίοδος που διανύουμε και που έχει το όνομα 8ος αιώνας, αυτή η περίοδος που κυλάει,
Ποια είναι αυτή η περίοδος από τη γέννηση του Χριστού μέχρι τη Δευτέρα παρουσία του, όσο και αν είναι το διάστημα αυτό, ονομάζεται από την Πατέρας της Εκκλησίας 8ος αιώνας. Και εμείς που ζούμε στην περίοδο αυτή, ονομαζόμαστε Ογδοήτες. Πρόκειται για ένα αιώνα που θα έχει και έχει βέβαια χαρακτηριστικά πάρα πολύ αμαρτωλά. Γιατί από τα μικρά παιδιά μέχρι και τους μεγάλους, τους γέροντες, παρατηρείται ένα φαινόμενο αποστασίας, φυγής και πολέμου προς το θέλημα του ίδιου του Θεού. Φυγής και πολέμου. Μέχρι που θα φτάσει αυτό το φαινόμενο της αποστασίας σε σημείο ζενίθ, που δεν θα παίρνει άλλο. Και τότε θα πει το γυστέρι, για να αποπεί το σάπιο. Και όπως λέει ο Κύριος, όπου τα πτώματα, εκεί και η αεθή. Πτώματα, βρωμάνε τα πτώματα. Και εδώ πτώματα είναι το κακό, που θα είναι σε πλεόνασμα. Και δεν θα φύγει να φαίνεται το καλό, το οποίο θα υπάρχει, θα είναι, λιγοστό. Εκεί λοιπόν και η αετή. Ποιοι είναι οι αετοί? Θα είναι ακριβώς ο ερχομός του Κυρίου, που θα έρθει σαν κλέφτης μέσα σε μία νύχτα που δεν το περιμένει ο Δεσπότης. Εμείς όμως που έχουμε ευλογημένο τον Κύριο, ευλογημένο από τον Πατέρα Του. Ονομάζεται ο Κύριος ο Υιός του Ευλογητού. Το παιδί του ευλογημένου Πατέρα. Είναι ο μοναδικός Υιός φυσικός. Εμείς λοιπόν, που επαναλαμβάνω, που είμαστε αδέρφια Του, μας έχει προορίσει με μία πρόσκληση που μας έχει δώσει. Μας έχει δώσει μία πρόσκληση. Να λάβουμε μέρος με την πρόσκληση στους γάμους του αρνίου. Και ο Κύριος μας, που έχει το όνομα αυτό ακριβώς αρνίων, και μάλιστα εσφαγμένων αρνίων, αρνί που σφάχτηκε, και βέβαια σφάχτηκε, όταν οδηγείται στους εκτελεστές του ο Κύριος και δεν ακούγεται να βγάζει φωνή από το στόμα του, ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι, δεν ακούς, πόσες κατηγορίες δεν εις βάρος σου, του έλεγε ο δικαστής Πιλάτος Καϊάφας. Ο δε Ιησούς αισιώπα. Δεν έβγαζε από το στόμα καμία φωνή. Είναι μία σκηνή που την έχει καταγράψει ο προφήτης Ισαΐας.
μέσα στις προφητείες του, όταν λέγει ότι ως αμνός ενώπιον του κύροντος αυτός, αυτού μένει αυτός, σαν αρνή, λέει ο προφήτης Ισαΐας, που οδηγείται σε εκείνον που πρόκειται να τον κουρέψει και εδώ να τον σφάξει, μένει άφοβος. Επαναλαμβάνω, είμαστε αδέρφια του εσφαγμένου αρνίου και το αρνίον αυτό τελεί, κάνει και θα τελεί όταν κλείσει η αυλαία του κόσμου τούτου αιώνια τους γάμους του. Επαναλαμβάνω, αιώνια τους γάμους του. Τότε που θα συνεφραίνονται όλοι μαζί, να είναι ευλογημένη η ώρα που θα έρθει να μας καλέσει η Παναγία μου, τόσοι Άγιοι, τόσοι Μάρτυρες, τόσοι Όσιοι, τόσοι Προφήτες, τόσοι Δίκαιοι, τόσοι Πατριάρχες, βρίσκονται εκεί, στους γάμους του αρνιού, όπου δεν υπάρχει τέλος στη δόξα του Θεού και συνεφραίνονται και συνδοξάζονται μαζί με την Αγία Τριάδα. Τελούν, επαναλαμβάνω, εκεί αιώνια και μόνιμα τους γάμους του αρνιού. Να σας θυμίσω τον Κύριο που είπε χαρακτηριστικά αυτό το πολύ σημαντικό και ουράνιο λόγο στο δείπνο το τελευταίο που παρέθεσε στους μαθητάς του. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν. Ου μη πείω εκ του γεννήματος τούτου της αμβαίνω. Δεν πρόκειται να ξαναπείω πια από αυτό το γέννημα του αμβελιού, του κρασί. Έως σου με χρυσότου, πείωμεν καινών, θα το πούμε καινούριο, γράφτε το με κεφαλαία, γράφτε το όπως θέλετε, θα είναι όντως καινούριο, μη φθυρώμενο, αθάνατο κρασί. Όπως εδώ μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου, η ζωή είναι αιώνιον, και εκεί μαζί του εις αιώνα αιώνος, Κύριος είδε, εμείς απλώς λέγουμε, μας περιμένει δόξα συμμετοχής στο ουράνιο ποτήριο και στην ουράνια τράπεζα, στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Εκεί πια μαζί με τους αγγέλους. Έχουμε λοιπόν, τα λέγω αυτά όλα, γιατί έχουμε πρόσκληση και το λέγει εδώ στο τρίτο κεφάλαιο, «Όθεν αδελφοί μου Άγιοι, γι' αυτό αδέλφια μου Άγια, κλείσε ως επ' ουρανίου μέτοχοι», εσείς που πήρατε την πρόσκληση για να πάρετε μέρος στην επ' ουρανία χαρά, το λέει καθαρά εδώ πέρα, «κατανοήσατε τον Απόστολο και Αρχιερέα». Κατανοήσατε τον Απόστολο και Αρχιερέα της ομολογίας ημών Ιησού Χριστόν. Θα το πω έτσι λίγο χαρακτηριστικά, γιατί πρέπει να μας μένουν τα πράγματα. Κατανοήσατε τον Απόστολο και Αρχιερέα της ομολογίας ημών Ιησού Χριστόν. Πιο απλά. Εδώ η λέξη κατανοήσατε σημαίνει γνωρίσατε τον. Καταλάβετε τον. Γνωρίσατε τον. Γνωρίσατε τον. Άλλο το καταλαβαίνω, άλλο το γνωρίζω. Το γνωρίζω προϋποθέτει συγνή συναναστροφή για να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο
και επικοινωνία μαζί του για να καλοκαταλάβεις, καλογνωρίσεις ποιος είναι εκείνος που έχεις δίπλα σου. Και εδώ μας λέει ποιος είναι. Είναι ο Απόστολος και ο Αρχιερέας της ομολογίας μας Ιησούς Χριστός. Να το δούμε αυτές τις απλές λέξεις. Το ονομάζει Απόστολο και Αρχιερέα τον Κύριο. Απόστολο και Αρχιερέα. Ποιος? Ο Θεός. Βεβαίως, εκ μέρους του Θεού ισχύουν αυτά. Σωστή. Αλλά δεν το γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι και ο Κύριος είναι Απόστολος. Ναι. Να θυμίσω την παραβολή της Φοραίος που λέει εξήλθεν ο Σπύρο του Σπύρου το Σπόρο, ότι βγήκε ο Σποραίας και εδώ κυρίως Σποραίας είναι ο Κύριος που εξήλθε, βγήκε από ψηλά για να σπείρει το λόγο στη γη. Ακριβώς. Αυτός είναι Απόστολος. Είναι Απόστολος γιατί, θυμηθείτε, το έχουμε ξαναπεί αυτό από τώρα, ο ίδιος ο Πατέρας τον έχρισε. Δηλαδή, τον έχρισε Απόστολο το πεσταλμένο του δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα σαν Θεός ο Κύριος μας είναι ένα με τον Κύριο. Εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εμείς. Εγώ είμαι στον Πατέρα και το σε μένα. Και το Άγιο Πνεύμα είναι ολόκληρο σε μένα και ολόκληρο στον Υιό. Και ολόκληρο στον Πατέρα. Τον έχρισε. Η Αγία Τριάδα. Αλλά όταν λέμε έχρισε τον Υιό που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία σαν άνθρωπος, παίρνοντας ο άνθρωπος Χριστός, αφού σαν άνθρωπος ήταν Απόστολος, σαν Θεός είναι παντοχού παρών. Αυτός λοιπόν ο Απόστολος Χριστός, ο άνθρωπος, πήρε ολόκληρο το Άγιο Πνεύμα. Προηγουμένως σε κάποιο άλλο κεφάλαιο διαβάσαμε και λέει έχρισε αυτόν παρά τους μετόχους του. Δηλαδή, του έδωσε Πνεύμα Άγιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ο Πατέρας, όχι τόσο όσο παίρνουμε εμείς, που με, γιατί και εμείς μετέχουμε στο Άγιο Πνεύμα. Όταν βαπτιζόμαστε, λουζόμαστε από Άγιο Πνεύμα. Όχι όμως πλήρως και τελείως σε απόλυτο βαθμό, αλλά παίρνουμε ένα μέρος από το Άγιο Πνεύμα. Εμείς οι βαπτισμένοι, ο Κύριος όμως δεν πήρε ένα μέρος, αλλά ολόκληρο το Άγιο Πνεύμα. Αυτό σημαίνει παραπάνω από εμάς που είμαστε μέτοχοι του Άγιου Πνεύματος, παρά τους μετόχους του, παραπάνω τους μετόχους του. Είναι λοιπόν Απόστολος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Για θυμηθείτε, εκεί στο ναό του Σολομώντα, που ήταν 12 χρονών, να το προσέξουμε, να το καταλάβουμε, τον ερωτούν το 12ετή Κύριο, ένα παιδάκι 12 χρονών, η σοφή γραμματής του κόσμου και φαρισαίοι. Και ο Κύριος απαντάει. Και αμέσως εκφράζουν την απορία. Πόθεν είδε γράμματα μη με μαθηκός. Πού ξέρει εκείνος γράμματα, αφού σχολείο δεν έχει πάει τόσο. Ή δεν έχει πάει για να μάθει. Είναι μικρός. Για να μάθει. Να απαντάει σε εμάς σοφούς δασκάλους. Πόθεν. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος Χριστός ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Είναι, επαναλαμβάνω, με κεφαλαία γράμματα Απόστολος
του Θεού. Αλλά είναι και αρχιερέας. Όντως αρχιερέας, χωρίς την αρχιεροσύνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δεν θα είχαμε εμείς αρχιεροσύνη πάνω στη γη. Η αρχιεροσύνη που έχουν οι αρχιερείς μας όλοι, αν ξεκινήσουμε από εμάς και φτάσουμε μέχρι τους Αποστόλους, είχε δοθεί σε όλες αυτές τις γενναίες αρχιεροσύνη από ένα και μοναδικό πρόσωπο, από τον αρχιερέα Ιησού Χριστό. Τι έκαναν οι αρχιερείς της Παλαιάς Διαθήκης? Τι έκαναν οι αρχιερείς? Πρόσφεραν θυσία στο Θεό. Θυσία στο Θεό. Έπαιρναν ένα αρνί ή ένα άλλο ζώο, το οποίο έπρεπε να είναι τέλειο από κάθε πλευρά, να μην έχει κανένα ελάττωμα, το έσπασαν και το πρόσφεραν θυσία στο Θεό για να δώσει άφεση αμαρτιών στους ανθρώπους, ο Θεός. Να εξηλαιωθούν οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Ο Παστός Παύλος όμως λέει, αυτές οι θυσίες τελείωσαν. Ουκέ τη θυσία τάβρων και τράβων, λέει. Τέρμα. Δεν υπάρχει πια θυσία τάβρων και τράβων. Γιατί έγινε μία θυσία του Υιού του Θεού. Αυτή η θυσία έβαλε τέρμα σε όλες τις θυσίες. Και πράγματι και ιστορικά, και ιστορικά, από τότε που θυσιάστηκε ο Χριστός, δεν υπάρχει πλέον αυτό το είδος της θυσίας των ζώων που πρόσφεραν προ Χριστού για να δίδεται κατά έναν τρόπο άνεση και άφηση σε αμαρτήματα. Τι πως ήταν αυτό? Η ουσία είναι ότι η θυσία του Χριστού δίνει όντως την άφεση των αμαρτιών μας. Να δούμε εδώ όμως, επαναλαμβάνω, ο αρχιερέας έπαιρνε το ζώο και σφαγμένο το πρόσφερε πάνω στο βωμό θυσία. Για να δούμε αυτή την πραγματικότητα, ισχύει στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Κύριος μας είναι αρχιερέας, χρησμένος από τον Πατέρα του, τον ίδιο τον Θεό. Και εδώ έρχεται σαν αμνός του Θεού, σαν αρνί, ο ίδιος ο αρχιερέας και ουσία ο ίδιος, με τη θέλησή του εντελώς, οδηγεί σαν αρχιερέας τον εαυτό του στο Σταυρό, αυτός είναι ο βωμός, και το θυσιάζει τον εαυτό του. Και δίνει με αυτόν τον τρόπο ο αρχιερέας Χριστός με τη θυσία του λύτρωση. Θα πει ο Απόστολος Παύλος για αυτή ακριβώς την πραγματικότητα της θυσίας της Μεγάλης από τον ίδιο τον αρχιερέα Χριστό στον ίδιο τον εαυτό του που είναι το αρνί και το προσφέρει, θα αναφέρει μια πολύ μεγαλειώδη εικόνα. Να τη δούμε λίγο από εδώ. Είναι πολύ μεγάλη εικόνα και ωραία εικόνα μια στιγμή. Για τον αρχιερέα. Λοιπόν, έχει μέσα και για τον αρχιερέα μιλά και για όλα μιλά ο Απόστολος Παύλος. Εδώ. Έπρεπε γάρα αυτό. Να έχουμε στο μυαλό μας τον Κύριο σαν αρχιερέα να παίρνει τον εαυτό του, να τον θυσιάζει και να λέει, ορίστε Πατέρα, αυτό το τέλειο θύμα σου έπρεπε εσένα για να δώσεις την άφεση στον κόσμο. Και αυτό το τέλειο θύμα εσύ το ανέδειξες τέλειο.
Ο πατέρας. Για να οδηγήσεις τη δόξα τη δική σου, τα τέκνα του Θεού. Να το διαβάσω, να το ακούσουμε. Το διαβάσω την εξήγηση. Και μετά το κείμενο. Διότι έπρεπε εις τον Θεόν, ο οποίος εδημιούργησε τα πάντα και προς τον οποίον αποβλέπουν τα πάντα και κατευθύνει τα πάντα εις το άριστον τέλος τους, τα πάντα στο άριστο τέλος τους, να αφήσει, να μη αφήσει, να ματαιωθεί το περί ανθρώπου σχέδιό του, του πατέρας. Προκειμένου λοιπόν να οδηγήσει στη δόξα πολλούς ανθρώπους, προκειμένου λοιπόν να οδηγήσει στη δόξα πολλούς ανθρώπους, ή το πρέπον εις αυτόν, τον πατέρα, να αποδείξει τέλειο σωτήρα. Δεν μπορούσε να πει σε ένα κοινό θνητό, έλα εδώ εσύ, θα είσαι ο τέλειος σωτήρας που θα σώσει τον κόσμο. Αφού ήταν αμαρτωλός κάθε άνθρωπος. Έπρεπε να είναι τέλειος εκείνος που θα σφαχτεί για να δοθεί λύτρωση. Και εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος να οδηγήσει, για να οδηγήσει ανθρώπους, λέει, πολλούς ανθρώπους στη δόξα του, έπρεπε να αποδείξει τέλειο σωτήρα. Και συνεχίζω. Και να ανυψώσει σε τέλεια δόξα τον αρχηγό και αίτιο της σωτηρίας τους. Να οδηγήσει σε τέλεια δόξα τον αρχηγό και αίτιο της σωτηρίας των ανθρώπων. Τον οδήγησε τον Χριστό σε τέλεια δόξα. Ο πατέρας. Και σίγουρα τον οδήγησε σε τέλεια δόξα. Όμως, η δόξα ακολούθησε μετά από το Σταυρό. Ο Σταυρός είναι η δόξα, ο ίδιος Σταυρός είναι η δόξα του Κυρίου. Χωρίς Σταυρό δόξα δεν θα είχαμε. Έτσι, από εκεί βγαίνει η δόξα. Δεν βγαίνει από κάποια καλοπέραση. Δια του Σταυρού οδηγείται, οδηγήθηκε ο Χριστός σε τέλεια δόξα, που σημαίνει ότι με κάποιο Σταυρό, με κάποιο Σταυρό, και κάθε φίλη ψυχή που αγαπάει τον Χριστό οδηγείται στην ουράνια δόξα. Και συνεχίζω. Και η ανύψωση αυτή του σωτήρα σε τέλεια δόξα έγινε διαμέσου παθημάτων και σκληρού θανάτου. Δια των οποίων, αφού ικανοποίησε τη Θεία Δικαιοσύνη ο Πατέρας, αναδείχθηκε ο Κύριος τέλειος σωτήρας. Αναδείχθηκε ο Κύριος τέλειος σωτήρας. Άρα λοιπόν, ο Κύριος μας, ξαναλέγω, ήταν ο Απόστολος του Θεού και ο αρχιερέας του, που έκανε δύο πράγματα. Ήταν δύο πράγματα στην ουσία. Και αρχιερέας που θυσίαζε και θυσίασε βέβαια, θήτης επομένως, θήτης λέγεται εκείνος που θυσιάζει. Όταν κάποιος θυσιάζει κάτι, αυτός που θυσιάζει λέγεται θήτης. Και αυτό που σφάζεται και θυσιάζεται λέγεται θύμα. Ο Κύριος ήταν και θήτης και θύμα, και τα δύο. Γι' αυτό ήταν αρχιερέας. Ο αρχιερέας πρόσφερε λοιπόν θυσία, αργή για εξηλαίωση. Ο Κύριος μας σαν αρχιερέας, σαν θήτης, πρόσφερε τον εαυτό του θύμα για να εξηλωθούμε εμείς οι άνθρωποι στον κόσμο του που ζούμε. Και να οδηγηθούμε, όπως λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, σε τέλεια δόξα όσοι αγαπήσουν το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας λοιπόν
είναι εκείνος που μας οδηγεί στον αγιασμό και στη θέωση, στον αγιασμό εδώ στη γη και στη θέωση ψηλά στον ουρανό. Και στη θέωση ψηλά στον ουρανό. Όμως, εμάς εδώ μας κρατάει δέσμιους, μας κρατάει δέσμιους εδώ εμάς στη γη, μία αγωνία και ένας φόβος που δύσκολα υπάρχουν λίγοι που συμβιβάζονται με αυτή την αγωνία και με αυτό το φόβο. Δύσκολα υπάρχουν λίγοι. Οι πολλοί, 90% δεν πω και παραπάνω, είναι ασυμβίβαστοι. Ποια είναι η αγωνία και ο φόβος? Η δειλία μπροστά στο θάνατο. Η δειλία μπροστά στο θάνατο. Οι πολλοί, επειδή αγνοούν το θεάνδρικο πρόσωπο του Κυρίου, το έχουν ξεγράψει. Και όπως λέγει ο Δαβίδ, και ειν φόβος, και ειν φόβος, ου και στη φόβος, ναι. Θα το εξηγήσω, και οι πολλοί φοβόνται εκεί που δεν υπάρχει ίγνος φόβου και τη σκιά τους ακόμη. Οι λίγοι, οι ελάχιστοι, και ο Κύριος έτσι ονομάζει τα αγαπητά πρόσωπά του που τον αγαπούν, οι λίγοι δεν δειλιούν μπροστά στην αγωνία του θανάτου. Γιατί Κύριος οικοδόμησε τον οίκο. Ο Κύριος έχει οικοδομήσει τον οίκο της ψυχής τους. Και αν Κύριος οικοδομήσει οίκον, τότε φόβος σου δεις. Αντίθετα, εάν οικοδομήσει ο Κύριος τον οίκον, μάτιν εφύλαξαν οι οικοδομούντες. Άδικα φυλάνε το σπίτι. Είναι αφύλακτο το σπίτι χωρίς τον Κύριο. Αυτός λοιπόν είναι ο Κύριος μας που μας αγιάζει και μας θεώνει. Και αυτός λοιπόν, ο Κύριος μας, και εμείς που αγιαζόμαστε από τον Κύριο, εξενός πάντες, εξενός πάντες, ξαναλέω μια φορά, και ο Κύριος που μας αγιάζει εμάς, και εμείς οι αγιαζόμενοι από τον Κύριο, καταγόμαστε από έναν και μόνο, από τον Πατέρα, που έστειλε τον Απόστολο και Αρχιερέα Ιησού Χριστό στη γη για να μας αγιάσει. Και μας αγιάζει και τώρα και στους αιώνες. Ο αγιάζον και αγιαζόμενοι εξενός πάντες. Από ένα Πατέρα είμαστε όλοι. Και έχει μια πολύ δυνατή φράση ο Απόστολος Παύλος εδώ. Δεν αισθάνεται καμία ντροπή ο Κύριος, ο φυσικός γιος του Θεού, ο Απόστολος και αρχιερέας του, να μας ονομάζει εμάς αδέρφια του, αφού είμαστε εξενός που καταγόμαστε από ένα και μόνο Πατέρα. Φτάνει λοιπόν στο σημείο να πει και το λέει μέσω του, αυτή είναι μία φράση, προφητεία από τον Δαβίδ που θα ακούσετε τώρα αμέσως παρακάτω. Λέει, είναι αδέρφια μου, δεν τρέπομαι να τα ονομάζω αδέρφια μου τα παιδιά του Θεού μετά από μένα, γι' αυτό σας λέω ότι θα διακηρύξω και θα ομολογήσω το όνομά σου στα αδέρφια μου, ανάμεσα σε σύναξη μεγάλη θα σε ενιήσω, Πατέρα. Μιλάει ο Γιος του Θεού, ο Κύριος, στον Πατέρα του. Σε αυτά λοιπόν τα αδέρφια μου, εγώ θα σε ενιήσω μέσα σε σύναξη, μέσα σε εκκλησία. Και θα σε δοξάσω με αυτούς.
και εγώ θα είμαι με απόλυτη εμπιστοσύνη σε σένα δοσμένος, ο Υιός, και θα φωνάζω σαν παιδί σου, να τα παιδιά που μου έχεις δώσει. Τα δικά σου παιδιά, οι άνθρωποι, είναι και δικά μου παιδιά. Ιδού τα παιδεία, άμοι έδωκε ο Θεός. Να τα. Τα παιδιά που έδωσε ο Θεός. Και λέγει, τα παιδιά αυτά που ο Θεός μου έδωσε, που είναι και αδέρφια μου παράλληλα, και κοινώνει και σαρκός και αίματος. Δεν έχουμε αίμα επάνω μας. Δεν έχουμε σάρκα. Σωστά. Όλοι έχουμε αίμα και σάρκα. Όπως εμείς έχουμε και αίμα και σάρκα, και αυτός ο αδελφός μας Ιησούς Χριστός και κοινώνει και σαρκός και αίματος. Και εκείνος πήρε σάρκα και αίμα σαν και εμάς. Είναι αδελφός μας. Και εκείνος έγινε σαν και εμάς, άνθρωπος. Πήρε σάρκα, αίμα σαν και εμάς. Και όχι μόνο αυτό, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτό. Πολύ κοντά μας, πάρα πολύ κοντά μας, πήρε μέρος σε ό,τι παίρνουμε κι εμείς. Πήρε μέρος σε ό,τι παίρνουμε κι εμείς. Κουράστηκε, πείνασε, μαρτύρησε, πόνεσε, έξε το αίμα του, όπως είπε προηγουμένως. Και όλα αυτά, λέει ο Απόστολος Παύλος, ή να απαλλάξει, για να απαλλάξει, τούτους, εμάς δηλαδή, και είμαστε εμείς, γίδος κόσμου κι άλλου, από τι να απαλλάξει, όλους αυτούς, όσοι φόβο θανάτου, διαπαντός του ζει, ένοχης ανδουλείας, όσοι κατέχονταν από το φόβο του θανάτου λόγω της ενοχής που αισθάνονταν από την αμαρτία. Η αμαρτία δηλαδή φέρνει το φόβο του θανάτου και την αγωνία. Μην ξεχνάμε ότι όλοι έχουν υπόψη μας τον Άγιο Αντώνιο. Τον έχει η Εκκλησία μας ένα πολύ χαρακτηριστικό Άγιο που ανέβαινε στον ουρανό επάνω όταν έφυγε η ψυχή του και τα δαιμόνια παλεύανε για να αποσπάσουν την ψυχή. Αλλά βέβαια, με τη χάρη του Θεού και ο Αντώνιος ανέβηκε στα χέρια του Κυρίου. Πέρασε τα λεγόμενα τελώνια, όπως λέμε, αυτός είναι ο λεγόμενος φόβος του θανάτου. Ή και το άλλο, στο φέρετο του Μωυσή, ας το πούμε έτσι, στο λείψανο του Μωυσή, παρουσιάστηκαν μια μεριά άγγελοι και από την άλλη δαίμονες. Και ανοίχτηκε μια πάλι ανάμεσα στις δύο παρατάξεις. Οι δαίμονες, επειδή είχε φωνεύσει έναν Αιγύπτιο ο Μωυσής, έκανε φόνο, είναι δικός μας. Ναι. Οι άλλοι, με τα δικαιολογητικά του Κυρίου και Θεού μας, όχι, δεν είναι δικός μας, δεν είναι δικός σας, είναι του Κυρίου, είναι Απόστολος και αυτός του Κυρίου. Εξεπλήρωσε ολόκληρο έργο. Από ένα πάνε να σταθούν τα δαιμόνια για να πάρουν μια ψυχή. Μια αδυναμία, μια αμαρτία που μπορεί να έχει πραχθεί και να έχει ζητήσει συγγνώμη και να έχει πάρει άφηση ο άνθρωπος, αυτή είναι εκμεταλλεύονται τα δαιμόνια. Και βέβαια, ξέρουμε ότι ο Μωυσής είναι στους κόλπους του Αβραάμ, όπου και οι δίκαιοι όλοι. Λοιπόν, ο Κύριος μας από το κράτος, ακούστε το καλά και έτσι και αλλιώς το πούμε, κράτος που φαίνεται παντοδύναμο σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, το κράτος του θανάτου, που έχει δύναμη, αισθάνονται ρίγος, φόβο, αγωνία οι πολλοί. Επαναλαμβάνω, λόγω της ενοχής. Λοιπόν, ο Κύριος με το θάνατό του έδιωξε το φόβο και την αγωνία του θανάτου και απάλλαξε αυτούς οι οποίοι αποδέχθηκαν και αποδέχονται στους αιώνας των αιώνα το πρόσωπο του Λυτρωτή και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Του τέλειου, όπως είπαμε παραπάνω, Λυτρωτή. Για να δούμε τώρα εδώ
έχει μια πάλι ωραία εικόνα και θα κλείσουμε την περικοπή αυτή. Λέγει λοιπόν ότι για ποιον μοιάστηκε και ενδιαφέρεται σίγουρα ο Θεός για τους αγγέλους, είναι σωσμένοι άγγελοι. Είναι πνεύματα, άειλα, άγια, που δεν τρέπονται ποτέ στο διηνεκές του ένας των αιώνων από αγαθά πνεύματα να γίνουν κακά πνεύματα. Τελείωσε, είναι σωσμένα, υμνούν και δοξάζουν και λειτουργούν στο Θεό. Έσωσε το σπέρμα, λέει, του Αβραάμ. Ο Κύριος ενδιαφέρθηκε για το σπέρμα του Αβραάμ. Σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλοι εμείς είμαστε πνευματικά παιδιά του Αβραάμ. Για αυτό το σπέρμα, για αυτούς τους απογόνους, νοιάστηκε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και έπρεπε να γίνει όμοιος σε όλα με εμάς ο Κύριος, εκτός της αμαρτίας. Όμοιος σε όλα. Σαν άνθρωπος, όμοιος σε όλα. Πλην της αμαρτίας. Που έχουμε εμείς, έτσι. Ναι, εμείς είπα πλην της αμαρτίας, γιατί εμείς την φέρουμε πάνω μας. Και βέβαια τελειώνει εδώ το περί αχαιροσύνης του Κυρίου και λέει ότι έγινε αρχιερέας ελεήμων γεμάτος από έλεος, ώστε να μπορεί να εξηλαιώνει το λαό του, ο Κύριος μας, το λαό του Θεού, το λαό το δικό του, από τις αμαρτίες. Και βέβαια έχει το δικαίωμα να ξυλώνει, γιατί αυτός έπαθε τις αμαρτίες μας και σταυρώθηκε για μας. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο και μέρος του τρίτου κεφαλαίου. Φωνάζουμε, ας φωνάζουμε. Ε, κύριε, ε? Δικό μου χτυπάει, αλλά δεν με πειράζει, τι... ας χτυπήσει. Θα το δω μετά ποιες είναι, ας πειράζει. Λοιπόν, μπορείτε πάνω στο θέμα αυτό, κάποια πορεία. Γιατί αυτοί εμείς οι άνθρωποι ξέρουμε την αμαρτία, την αποδεχόμαστε. Δεν την αποδεχόμαστε. Και αφού την κάνουμε. Δεν την αποδεχόμαστε, σε παρακαλώ. Μην το πεις και τον άνθρωπο. Μα αφού το την κάνουμε την αμαρτία. Εδώ επειδή αποδέχεσαι την αμαρτία, έρχεσαι εδώ. Επειδή αποδέχεσαι την αμαρτία, έρχεσαι. Ή επειδή δεν την πετάξει το πάνω σου. Τι αυτά δύο. Θα σε παρακαλέσω να παραπατάς, γιατί λογικά σε ρωτάω. Στα λόγια. Λέμε όχι, γιατί είναι αποδεχόμενο. Αλλά αφού δεν πούμε στην πραγματικότητα ότι επί καθημερινής βάσεως. Λοιπόν, λέει και θα σου πω. Ή πολλοί κάνουν αμαρτία. Άλλο το κάνω αμαρτία και άλλο την αποδέχουμε. Ότι είναι σωστή η αμαρτία, δηλαδή πρέπει να είναι. Δεν το δεκάτι ότι είναι. Άλλη μια λέξη, σαν την. Αλλά γιατί την πράγμα είναι μονίμου βάσεως. Και δεύτερο, κάτσε να τελειώσω, γιατί να μην τα ξεχάσω. Θα πεις το πρώτο να το δέσουμε όλοι. Θα μου απαντήσει. Και θα είσαι και μυαλό, όχι μόνο αντιρρησιακό, αλλά και δεκτικό. Για να ασφαλώς. Για να έτσι πρέπει. Είπες προηγουμένως ότι οι πολλοί. Και θα απαντάτε εκεί που μιλάει, σας παρακαλώ. Είναι όχι άνθρωποι. Σε τύπο κόντρας. Όχι. Σε τύπο. Όχι. 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 Αφού είπες προηγουμένως ότι ο πολλής ο κόσμος είναι στο άγχος, σε όλα αυτά τα. Ναι. Και οι λίγοι, και οι λίγοι είναι αυτοί που είναι κοντά στο Θεό και φοβόνται μόνο το θάνατο. Αυτό δεν είπες. Οι λίγοι δεν φοβόνται. Δεν φοβόνται. Α, δεν το φοβόνται. Πολύ φοβόνται. Και σωστά είναι τοποθετημένο το. Αυτό το λέει και η γραφή. Σωστά. Γιατί να το φοβόνται το θάνατο, αφού ξέρουν ότι μια ώρα ή με το ένα μέτρο ή με το άλλο, πεθαίνει. Yeah. Όταν είναι δίκαιος ο άνθρωπος, δεν φοβάται τον θάνατο. Φοβόμαστε τον θάνατο ή αμαρτωλή, λόγω της αμαρτίας. Yeah. Και λέμε, πού θα πάμε. Εάν όμως αποδεχθούμε ότι... Α, σβήσε τη λέξη αποδέχομαι. Γιατί την κάνουμε όμως, αφού ξέρουμε ότι δεν πρέπει να γίνει. Τι όμως την κάνουμε.
Όποιος αδερφός λοιπόν, θα δώσει στα κούτα αδέρφια, έχουν και αυτά λόγω λαμπρά. Και θα απαντήσει ένα όμορφο άλογο και άλλο χωράει λαπού. Εγώ θα πω, δεν χωράει και θα πάρει την απάντηση, τελείωσε, δεν θα απαντήσω. Όποιος αδερφός θέλει, ορίστε, δώσε την απάντηση. Τι να απαντήσω, στην προηγούμενη περίπτωση είναι η εξής. Ο Απόστολος Παύλος είπε, κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε και δεν κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Γιατί λέω ρε Βασίλη, αυτό λέω. Μα από τη στιγμή που δεν δεχόμαστε τις εντολές του Κυρίου, επόμενο είναι να μην κάνουμε αυτό. Και ποιος είναι αυτός που θησάφησε και δεν φοβήθηκε το θάνατο. Όχι, μην πας παραπέρα. Εκεί που σκόστηκε θα σταθεί, μην φεύγουμε πάρα πολύ. Εκεί είναι η ουσία του θέματος. Γιατί είπε, γιατί το κάνουμε αυτό. Άλλος αδερφός, θα πεις κάτι, Παναγιωτάκη. Όχι, δεν θα θέλω να πω, ας ακούσουμε και θα ακούσουμε. Ίσως το παρακολουθώ μετά. Γιατί κάνουμε την αμαρτία. Λοιπόν. Όλοι μας ανεξαιρέτως έχουμε κληρονομικότητα, πρώτον. Δηλαδή, οι πατέρες μας, οι γονείς μας, Αδάμ και Εύα, παρανόησαν. Αυτή ακριβώς η πραγματικότητα της παρανομίας, με όλα τα συνεπακόλουθα, που λέγεται αμαρτία όπως τη μεσή, από γενιά σε γενιά, κληροδοτείται και κληρονομείται σε όλες τις γενναίες των γενναίων. Αυτό λοιπόν στέκει σαν βάρος πάνω στον άνθρωπο. Ένα. Δεύτερον, ο άνθρωπος έχει δεχθεί και αυτό που έλυσε, το είπαμε προηγουμένως, τη σχέση του ανθρώπου με την αμαρτία, το Χριστό. Στέκει τώρα ο ελεύθερος άνθρωπος στέκει μπροστά σε δύο πραγματικότητες. Η μία λέει, έχω αυτό το βάρος που λέγεται αμαρτία και με πιέζει και που φέρεται γλυκιά η αμαρτία. Και απ' την άλλη, στέκει σωτήρας Χριστός. Εξαρτάται πώς θα τοποθετηθεί τώρα ο άνθρωπος. Εάν δεχθεί το σωτήρα, το Χριστό σαν σωτήρα, θα πρέπει να πει «Εγώ σε αγαπώ». Με βαρύνουν βουνά από πάνω, κακίες, κληρονομιάς και προσωπικές. Δεν είναι μόνο η κληρονομιά που έχουμε, έχουμε και προσωπικές αμαρτίες κάνει. Και δεν μπορώ να παραχθώ από εκείνο τα κακά. Σε παρακαλώ, θα κουνήσω λίγο το ποδαράκι μου. Λίγο το ποδαράκι μου, θα το κουνήσω. Έτσι λέει και ο Παΐσιος. Το λίγο να το κουνήσω, λογίζεται πολύ. Εάν εγώ έχω πρόθεση, κουνώντας λίγο το ποδαράκι, πρόσεξε το καλά αυτό, πρόθεση, να πετάξω τις αμαρτίες με όλη μου την καρδιά, αυτό το λίγο κούνημα που θα κάνω, λογίζεται να έχω κάνει σαν να έχω κάνει 1000 βήματα απέναντι στον Κύριο. Και αυτό μετράει ο Κύριος και μας σώζει. Έγινε κατανοητός. Τώρα, η αποδοχή που λες της αμαρτίας, λες και τι αποδεχόμαστε την αμαρτία. Να πω τι κάνω, γιατί... για την αυτό, για να μην κάνω. Ναι, πρόσεξε να το καταλάβεις καλά αυτό το πράγμα. Θέλεις εσύ να καείς στη φωτιά, σε ρωτάω. Τώρα. Είναι κακό. Κακό είναι. Κακό είναι. Την αποφεύγεις, για να μην καείς. Την αποφεύγω, αλλά να πω... Κάτσε, μιλάμε συγκεκριμένα, θα σε παρακαλώ. Την αποφεύγεις τη φωτιά, να μην καείς. Ασφαλώς, αφού θα πάει να καείς. Λοιπόν, γιατί θα οδηγηθείς στο θάνατο. Εδώ τώρα, στο συγκεκριμένο κακό που λέγεται αμαρτία, ναι. Ουσία δεν τον αποδέχεσαι στην ουσία. Λες, δεν θέλω και θα καώ. Απ' την μεριά πας και καίγεσαι, φταίς εσύ γι' αυτό. Ασφαλώς. Εσύ φταίς, δεν φταίει κανένας άλλος. Και εδώ είναι η αιτία, είναι ο άνθρωπος. Κάνω προς εσάς. Γιατί εγώ έχω τις αμφιβολίες μου, έτσι σαν άτομο. Ναι. Και κάνω προς εσένα τώρα.
αυτά που είπα. Και μου λες ότι αυτό που είπα πάλι, τι είπα. Είπα ότι αφού λένε ότι δεν τη θέλουμε, την κάνουμε. Και πρέπει εκεί να διορθωθούμε σαν άνθρωποι. Τώρα, να, δεν διορθώνομαι. Να σου όπως το λες, έχει κάποια βάση. Λες συνέχεια τη λέξη να διορθωθούμε. Σιγά σιγά. Είναι λάθος. Yeah. Γιατί δεν διορθώνω, εγώ τον εαυτό μου να διορθώσω πρώτα. Μα όταν να διορθωθούμε, λέω και εγώ ίδιος να κάνω αυτό. Αν εγώ προσπαθήσω να εφαρμόσω τους νόμους που μας έδωσε η κληρονομιά ο Κύριος, θα αποδεχθώ τις αμαρτίες. Έτσι κάνω. Λοιπόν, το πρόβλημα αλλά είναι... δεν με αφήνει εμένα η πλεονεξία. Το άγχος. Δεν με αφήνει η διαφήμιση. Και να κυριαρχήσω όλο τον κόσμο. Δηλαδή, το θεωρούμε εξυπλότατος, εγώ είμαι έξυπνος, να σε αδικήσω εσένα, ναι, χωρίς να έχω φόβο Θεού. Ναι. Τότε, τότε τι κάνω. Εάν εγώ διορθωθώ, διορθώνω την όλη κοινωνία. Ναι. Λοιπόν. Άρα είναι κατάτομο το θέμα. Περίμενε, Παπιστάκη. Αλλά κατάτομο μένει, αλλά να, εγώ που θα διορθωθώ, αν μπορώ να διορθωθώ, πρέπει να το πω σε εσένα με τα λόγια που θα μπορέσει εσύ να το πιστέψει, να το καταλάβει. Γιατί ο ένας με τον άλλον γίνομαστε όλοι Απόστολοι. Και ο Απόστολος Παύλος που ήταν στη φυλακή έστειλε τον Τίτο και τον Βαρνάβα να ρωτήσει τον κύριο Ιησούσα είναι αυτός ο Μεσσίας. Όχι ότι δεν τον ήξερε ο Απόστολος Παύλος, αλλά τον τους έστειλε να εδραιώσουν αυτή την πίστη τους. Μήπως είχαν υπολογιστεί επειδή ήταν στη φυλακή. Συνεπώς, εγώ και εσύ που καταλαβαίνεις ότι πραγματικά το καλό με το κακό, αν διορθωθείς, να το πεις και σε μένα. Όχι το καταλαβαίνουμε το καλό, όχι καταλαβαίνουμε και το κακό. Το θέμα είναι ότι πράττουμε το κακό, εδώ είναι. Ιωσήφ, έλα παρακαλώ. Εγώ πιστεύω ότι επειδή έχουμε, αυτό που είπες προηγουμένως εσύ, επειδή έχουμε κληρονομήσει την αμαρτία από, το, από τις προπάτορές μας, από το προπατορικό αμάρτημα, είναι αποδεκτό κατά κάποιο τρόπο, γι' αυτό και ο Κύριος μας έδωσε τη μετάνοια. Γνωρίζει ότι εμείς θα την κάνουμε σίγουρα την αμαρτία πάντα. Και μας έχει δώσει την μετάνοια ώστε κάποια στιγμή να καταλαβαίνουμε ότι ήταν λάθος αυτό που κάνουμε, να μετανοούμε και να επανερχόμεθα πάλι στο... Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα και να μετανοούμε. Έτσι τουλάχιστον είναι η άποψή μου. Έτσι είναι και εγώ θα συμπληρώσω παρουσιαστή. Εάν δεχτούμε αυτό που λες εσύ, υπογράφουμε την καταδίκη μας. Είναι η τοπάθεια. Η τοπάθεια είναι σαν να λέμε ήρθες Κύριε στη γη, έφερε τη γήτρωση, αλλά εγώ δεν βλέπω να μου έκανε κανένα καλό, γιατί είμαι συνεχώς μέσα στην αμαρτία και την αποδέχομαι την αμαρτία και την κάνω την αμαρτία. Είναι βλαστημία αυτό. Δηλαδή ο Κύριος δεν έκανε τίποτα στη γη που ήρθε. Εγώ δεν τα έχουμε. Μιλάω. Δεν λέω για τον Κύριο. Εγώ λέω για τον Κύριο. Έτσι είναι. Για εμάς ανθρώπους. Εγώ για ποιο λέω για τον Κύριο. Μιλάω. Μιλάω για εμάς. Είναι η τοπάθεια να πούμε ότι αποδεχόμαστε την αμαρτία, άρα δεν σωνόμαστε. Εκεί πας εσύ. Αν δεν σ' αρέσει και σωστά. Αν δεν σ' αρέσει λοιπόν, για να καταλήξουμε, πρόσεξε. Ναι. Θα το προσέξεις. Το διάβασε και σήμερα, επαναφέρω το βιβλίο. Το έχω διαβάσει αρκετές φορές. Άλλο πώς αισθάνεται ο άνθρωπος ο αμαρτωλός και άλλο τι γίνεται μέσα του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει ειλικρίνεια απέναντι στη σχέση με τον Κύριο. Θέλω να είμαι ειλικρινής με τον Κύριο, έτσι. Και τι εννοώ ειλικρινής. Περνάω τη γραφή, κάνω τι μου λέει ο Κύριος, έτσι. Αλλά ποτέ δεν θα νιώσω ότι έκανα αυτό που λέει ο Κύριος. Αυτό χώνεψε το και το πράγμα. Κανένας Άγιος στον κόσμο δεν είπε τώρα αγίασα. Αλλά άμα διαβάσεις, και λέει ο Παΐσιος, όσο προχωράει ο άνθρωπος αποκτάει ένα όχι φακό που βλέπει από εδώ σε εκεί, τηλεσκόπιο και βλέπει συνεχώς μαύρα μες στην ψυχή του ο Άγιος. Δεν βλέπει άσπρα, εμείς βλέπουμε μόνο τα άσπρα. Συνεπώς, δεν είναι αυτό ότι αποδέχεται ο κάθε Άγιος την αμαρτία όταν βλέπει ότι έχει αμαρτία μέσα. Το κακό υπάρχει μέσα. Είπα σβήστε, το αποδέχομαι. Ναι, τελείωσε. Σβήστο. Ναι. Κατάλαβα, εγώ μιλάω και το επαναλαμβάνω. Δεν θα νιώσουμε ποτέ ότι είμαστε αναμάρτητοι.
ότι είμαστε γεμάτοι αμαρτίες, θα το ζούμε και θα ζητάμε τη μετάνοια και το λόγιο του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Πέρα για πέρα. Τη στιγμή όμως που μιλάμε και αμαρτάμε. Όχι, έτσι είναι. Γιατί δεν συμμορφωνόμαστε. Συμμορφωνόμαστε. Εδώ είναι. Να, λέω όχι, δεν συμμορφωνόμαστε. Θα η συμμόρφωση είναι η μετάνοια, γιατί είναι σίγουρο ότι θα πέφτουμε. Ναι. Είναι το θέμα πόσες φορές θα σηκωθούμε. Έτσι, είναι γνωστό αυτό. Ναι. Το τι θα αμαρτάνουμε είναι ανθρώπινο. Δεν είμαστε θεοί, δεν είμαστε άγιοι. Αλλά πρέπει να συμμορφωνόμαστε, να μετανιώνουμε. Αλλά και παράλληλα, μια και μας επέτρεψε ο Θεός και ζούμε ακόμα σαν μεγάλοι άνθρωποι, πρέπει να μετανιώσουμε. Λέει Ιωσήφ. Λοιπόν, Βασίλη, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, λέει ένα ερώτημα που διάβαζα τώρα, λέει γέροντα, ο μεγάλος διορθώνεται, ίσα ίσα λέει ο πατέρ Παΐσιος, αυτός πρέπει να διορθεί που έχει χτυπήσει πολλές στο κεφάλι του και είναι και μεγάλος και πρέπει να έχει μυαλό, λέει. Άμα ο μεγάλος λέει διορθώνεται, το μικρός θα γίνει. Χτυπήσει το καμπανάκι. Λοιπόν, λοιπόν. Και μετά θα το κάνει δύο διάρκεια. Εντάξει. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο έντης ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θεθέτημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρχον ημών των αγιούσιων, δώσει μη σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν στους οφειλέτες ημών, μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από τον πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Και πάει ένας παπάς μια φορά σε έναν άθεο. Πρόσεξε.